Χαίρετε. Ήρθε το κουτί από το Courier. Εμπαρασκευή σήμερα, είναι 3 του Απρίλη, είμαι κάπως έτσι γιατί έχει πιαστεί και ο λαιμός μου. Ο άντρας μου λέει ότι ο λαιμός μου έχει πιαστεί επειδή κουτσένω, που είναι το δεξί πόδι, πονεμένο, πληγωμένο, καμένο κτλ. Και μου λέει, γι' αυτό έχει πιαστεί ο λαιμός σου, δεν ξέρω. Λοιπόν, σήμερα έφερε ο Παναγιώτης το κουτί από το Courier. Η Μαριάννα από την εταιρεία, κάτσε να δω πως είναι η εταιρεία της Μαριάννας για να είμαι σίγουρη. Cosmital Hair Beauty Nails, λέει αποκλειστικός αντιπρόσωπος Κύπρου, επαγγελματικά προϊόντα Κύπρου Ελλάδος, επαγγελματικά προϊόντα κομμωτηρίων, ηχοπλαστικής, ομορφιάς, εξοπλισμός. Λοιπόν, η Μαριάννα, η οποία είναι και εδώ στο κανάλι μας, είδε που έγραψα ότι είμαι με τη ρίζα αβαυτή, βλέπετε. Έχει φανεί το φυσικό μου χρώμα, το οποίο είναι καφέ σκούρο. Κάποτε νόμιζα πως ήταν μαύρο, αλλά δεν είναι ούτε καν μαύρο. Λοιπόν, η Μαριάννα μου έχει στείλει ένα πακέτο δώρο μέσω του Courier, δεν θα πω το όνομα του Courier, και λέει, κοριτσάκι μου γλυκό που μας προσφέρεις τόσα πολλά και ανοιχτήματα. Έχω βάλει μια μάσκα ενυδατική που μακραίνει και τα μαλλιά. Αυτή εδώ η μικρή είναι η μάσκα ενυδατική, κρέμα, μιλτόλο, πλασέντα. Α! Πλασέντα! Είναι, λέει, μία μάσκα ενυδατική που μακραίνει και τα μαλλιά. 2 φορές την εβδομάδα σε όλα τα μαλλιά για 15 λεπτά. Τι άλλο έχεις βάλει? Ένα σαμπουάν καθαριστικό για ξηροδερμία και φαγούρα. Σαμπού πουριφικάντε. Τώρα θα γελάσετε. Μπορεί να το δοκιμάσει και ο Παναγιώτης και ο Λάζερος. Πού θα το δοκιμάσει η Μαριάννα, ο Παναγιώτης που είναι φαρακρός και το κεφάλι το ξυρίζει? Πού θα το δοκιμάσει η Μαριάννα, ξύπνα. Ευχαριστώ για τα δώρα σου, Μαριάννα. Στείλε δώρα σε τρελή, να σε κράξει κιόλας. Και ένα σαμπουάν ταξιδιωτικού μεγέθους, no yellow φανόλα για να διώχνει το κίτρινο. Αυτό εδώ. Φαίνεται ότι σε τελειώσαν αυτά που ήταν μη ταξιδιωτικού μεγέθους. Λοιπόν, το anti-yellow δηλαδή. Και μου έχει στείλει η Μαριάννα και βαφές. Μου έχει στείλει και βαφές. Και μου είπε, πήγαινε, μου είπε, και πάει και ένα μπουρτσάκι για να βάζεις, θα βάλεις τη βαφή πάνω. Και έστειλα τον άντρα μου, τον πανέξυπνο, ο οποίος μου έφερε αυτό το πράγμα, παιδιά. Του είπα μπουρτσάκι, μου έφερε μπουρτσάκι, μου είναι και χτενάκι. Λοιπόν, θα βάλω γάντια. Πρώτη φορά βάφω μαλλιά μόνη μου τα τελευταία 10 χρόνια. Πριν καμιά δεκαετία χρόνια το είχα αποτολμήσει και πήγαινε κάτι μαλλιά πορτοκαλοπράσινα. Τώρα θα ακολουθήσω με θρησκευτική ευλάβεια τις οδηγίες της Μαριάννας. Έχω πάρει τηλέφωνο και την κομμότρια μου τη Λένια, την κομμότρια μου τη Γεωργία και τη θεία μου τη Λένια που είναι κομμότρια. Έβαλε μου και δώρο και μια κουπούδα για να βάλω μέσα τη βαφή. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θα βγάλουμε τα πράγματα που έχουμε πάνω στα μαλλιά μας. Και μου έστειλε 2 βάφες. Η μία λέει είναι 1322 No Yellow. Νούμερο 1322 Yellow. No Yellow. Η οποία θα μπει σε στεγνά, τρόπος εφαρμογής λέει, σε στεγνά μαλλιά, μόνο στα σκούρα στη ρίζα, μέχρι εκεί που έχει βγει δηλαδή η ρίζα. Δοσολογία 50 ml βαφή στη μισή. Να την εδώ αυτή την βαφή. Είναι 100 ml. Τα 2 τρίτα είναι 150 ml. Μου είναι η σκόρη. Δοσολογία 50, μία πιο μετά. Αυτό είναι το No Yellow, το νούμερο 1322 που θα βάλουμε στη ρίζα. 50 ml βαφή στη μισή, είναι 100 ml, με οξυζενέ 40. Volume, χωρίς αμμονία, 100 ml, τα 2 τρίτα, είναι 150 ml. Και λοιπόν, τώρα είχα βάλει διάφορα τσιμπιδάκια πάνω στα μαλλιά μου γιατί βγήκα το πρωί στον Ανδρέα. Αν αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το βίντεο θα πάρει 2 μέρες να βγει γιατί αύριο θα κάνουμε και το ρεφλέ. Σήμερα κάνουμε το χρώμα. Α, είναι δύσκολο να μην μπορεί να ταράξει ο λαιμός σου. Λοιπόν, ο Παναγιώτης ήρθε από τον τεστ ύπνου, πήγε να κοιμηθεί. Ακόμα δεν ξέρουμε τα αποτελέσματα. Ωραία, ήρθε από τον τεστ ύπνου και πήγε να κοιμηθεί. Λοιπόν, πρώτα φαντάζομαι χτενίζεις τα μαλλιά σου. Εγώ θα τα χτενίσω με αυτήν την βούλτσα που την είδω, την έχω μέσα στο μπάνιο. Και βλέπετε ότι, μα, πρέπει να έχει και μήνα να βάψω τα μαλλιά μου,
μήνα πρέπει να έχει. Λοιπόν, ό,τι βγει λάθος, θα είστε μάρτυρες. Λέει, θα βάλω τη μισή, θα βάλω τα 50 ml της βαφής, τη μισή δηλαδή. Πώς είναι να καταλάβω πώς είναι η μισή? Με το μάτι? Πώς καταλαβαίνεις? Πώς καταλαβαίνετε εσείς που άφετε? Κανονικά πρέπει να είχα μια ζυγαριά τώρα, να το ζύγιζα στην αρχή, αλλά ναι, έτσι να το πιέσω το μισό βάρος. Λέει τη μισή βάφη. Ένα λεπτό. Είναι άσπρη τούτη βάφη. Βλέπετε, βγαίνει άσπρο. Νομίζω έχω βάλει τη μισή. Είμαι σίγουρη. Νομίζω έχω βάλει τη μισή. Τη μισή δεν έβαλα. Επειδή ο άντρας μου έφερε το χτενάκι το οποίο έχει... Δεν είναι απλά βουτσάκι, είχε χτενάκι από πίσω. Δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω εκείνο για να ανακατέψω. Δεν έφερα ένα κουταλάκι. Άρα αυτή είναι η βαφή 1322. Το οποίο λέει πρέπει να το βάλεις με οξυγένε. Τώρα δεν έχω εδώ κάτι να ανοίξω το οξυγένε. Λοιπόν, πήρα ένα μαχαίρι. Κατάφερα να ανοίξω το σακούλι. Αυτό είναι το οξυγένε 40 volume. Και αυτό είναι το οξυγένε 20. Το 20 το βάζουμε εδώ. Και θέλουμε το 40. Το οποίο θέλουμε τα 100 ml. Νομίζω έβαλα τα 100 ml. Έχω την εντύπωση ότι το έβαλα. Όταν κάψουμε τη ρίζα, θα ξέρετε γιατί την κάψαμε, επειδή έβαλα πολύ. Τώρα, αν θυμάμαι καλά, παρακολουθώντας τους μαστόρους, τους ειδικούς, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ανακατέψουμε τώρα τη βαφή. Τώρα ανακατεύω τη βαφή με το οξυγένε. Ένα άσπρο, γιατί ένα άσπρο? Ξανακαλά, έτσι τους βαφή. Ανακατεύεις καλά, λέει. Και θα έχει χρόνο αναμονής, 60 λεπτά, και καλό μασάζ, όπως κάνουμε σαμπουάν, αφού απλωθεί. Εγώ τώρα την ανακατεύω. Ξέρω αν έβαλα πολύ, αν έβαλα λίγη, θα δείξει. Ο άντρας μου, ο προνοητικός, μου έχει φέρει, φέρει δική του πρόνοια, όχι δική μου. Μου έχει φέρει μια ειδική μποδιά, να τη φορέσω, για να μην λερωθούν τα ρούχα μου την ώρα που θα βάφω με τα μαλλιά μου. Yes. Η οποία είναι με βέλκρο. Είδατε τον Παναγιώτη. Πώς τη βάζεις όμως αυτή? Χριστέ μου, ένα κοπό. Πώς τη βάζεις, πώς τη βγάζεις? Γεννή και ψυχή σου ταυτόχρονα. Λοιπόν, άρα λέει ότι τα μαλλιά τα χωρίζουμε σε μικρές τούφες και προσπαθήσουμε να βάλουμε στη ρίζα με αυτόν. Το πράγμα μας έφερε ο άντρας μου, που άλλο πράγμα του ζήτησα και άλλο πράγμα μου έφερε. Με βλέπετε ότι δεν είμαι και πάρα πολύ καλή. Δεν είμαι καθόλου καλή, θα έλεγα. Τίποτα καλή, θα έλεγα. Τολμώ να ομολογήσω ότι δεν είμαι καθόλου καλή σε αυτό το πράγμα. Και όταν λες του άλλου φέρε μου βουρτσάκι και σου φέρνει βουρτσάκι με χτενάκι. Α, τώρα θυμήθηκα ότι είναι καλή ιδέα να βάλουμε και λίγη κρέμα γύρω γύρω στο πρόσωπο για να μην καούμε. Συνήθως οι κομμάτες σου βάζουν και λίγη κρέμα έτσι εδώ. Φαντάζομαι είναι ειδική κρέμα που σου βάζουν, εγώ βάζω κρέμα του προσώπου. Να μην και το δέρμα. Θα δείξει. Μπορεί να τα κάψουμε. Μπορεί να μην τα κάψουμε.
Μπορεί να τα καταφέρουμε, μπορεί να μην τα καταφέρουμε. Είδομε. Παιδιά, δεν ξέρω πώς τα κάνετε πραγματικά. Κανονικά αυτό το πράγμα έπρεπε να το κάνω live. Για να μου λέτε, αλλά τότε θα ήταν ο κίνδυνος του απόλυτου καψίματος, αν το έκανα live. Γιατί, αντί να είναι το μάτι μου στη ομαλή και στη ρίζα, το μάτι μου θα ήταν στο να διαβάζω τα σχόλια σας και θα μου παίρνει και 17 ώρες να περάσω τη βαφή, η οποία βαφή έχει αρχίσει και παίρνει ένα μπλε χρωματάκι. Και πώς θα τα καταφέρω να βάλω μόνο στη ρίζα και να μην βάλω στα υπόλοιπα? Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο εγχείρημα. Πραγματικά δεν είναι εύκολο εγχείρημα. Πότε θα τελειώσει η καραντίνα? Πότε θα ανοίξουν τα κομμωτήρια να πάμε να μην καταστραφούμε? Πότε θα τελειώσει η καραντίνα, πότε? Κάτι τέτοιες στιγμές θέλω να τελειώσει η καραντίνα. Γιατί εγώ προσωπικά έσπασα την καραντίνα για τρεις λόγους. Άντε, τέσσερις. Πρώτος λόγος ήταν όταν θα πήγαινα σε κάποια τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή. Ο δεύτερος λόγος όταν θα πήγαινα κάθε τρεις εβδομάδες να κόψω και να βάψω τα μαλλιά μου. Ο τρίτος λόγος είναι όταν θα πήγαινα κάθε τρεις εβδομάδες να φτιάξω τα νύχια μου. Τα οποία νομίζω είναι μόνιμα, δεν είμαι μόνιμα. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, τα νύχια μου να φτιάχνει η αισθητικό σου. Και ο δεύτερος λόγος ήταν και να πάω σε κάποιο μαγαζί, συνήθως σούπερ μάρκετ, που έχει κάποια προϊόντα που όσο και αν εξηγήσεις του συζύγου πώς να τα φέρει, θα τα φέρει διαφορετικά. Καλή ώρα το βουρτσάκι. Για αυτούς τους λόγους μόνο εγώ έβγαινα από το σπίτι και παρόλα αυτά, τώρα που έχει γίνει η ρίζα μου, πόσο είναι, 2 ίντσες, μπορεί και περισσότερο, λέω πότε θα τελειώσει η καραντίνα. Και σκέφτομαι τώρα ότι τούτοι οι άνθρωποι που είναι μαθημένοι να βγαίνουν έξω από το σπίτι τους κάθε μέρα και έχουν καθίσει μέσα στο σπίτι τόσο καιρό, εμένα είναι η τρίτη εβδομάδα σήμερα, κλείσαμε την τρίτη εβδομάδα, yes, third week. Αυτοί οι άνθρωποι πόσο πιο αναστατωμένοι θα είναι από εμένα. Γιατί εγώ είμαι αναστατωμένη, μπορώ να πω. Πρέπει να πω ότι είμαι αναστατωμένη στο σημείο που χρειάζεται να βάψω μόνη μου μαλλί. Γιατί να πρέπει εγώ να βάψω μόνη μου μαλλί? Είχα συμφιλειωθεί από τον καιρό μου ένα μικρή με την ιδέα ότι δεν τα καταφέρνω μόνη μου τα μαλλιά μου και ευτυχώς που υπάρχουν οι κομμώτριες. Τα κομμωτήρια, οι κομμωτές. Όχι τώρα να πρέπει να κάνω μόνη μου τη δουλειά της κομμωτικής. Γιατί για παράδειγμα να μην έχω την βαφτιστήρα μου που είναι κομμώτρια και αυτή να μου τα βάψει. Στην πάχω φυσικά. Βαφτιστήρα μου είμαι πολλές φορές. Έλα νονά να σε περιποιηθώ. Αλλά δεν πήγα. Και μετά ήρθε η καραντίνα. Εν έτσι προσεκτικά που τα βάζετε εσείς, λίγο στην άκρη, τα βάζω σαν τα μούτρα μου. Πώς τα βάζω? Θα μου πείτε φαντάζομαι πώς τα βάζω. Δεν είμαι και πάρα πολύ καλή σε αυτό. Όχι νομίζω, είμαι σίγουρη πως δεν είμαι καλή σε αυτό. Όχι πάρα πολύ καλή, δεν είμαι καλή. Είμαι καλή τελεία. Θεέ μου, θα γελάσει και το παρδαλό κατσίκι μετά από αυτό που θα κάνω. Και τότε είναι που θα πρέπει να βάλω αυτό που μου έχει εισηγηθεί μια από εσάς, το φουλάρι. Για να κάψει, για να κρύψει το φουλάρι. Τα καμένα. Τα πορτοκαλιά, τα λιλά, ό,τι χρώματα βγουν. Μεταξύ μου έγραψε μέσα στις οδηγίες ότι μετά από 5 ώρες ή αύριο πρέπει να βάλω την άλλη βαφή ή αλλιώς ρεφλέ. Τώρα πέστε με αυτός ο άνθρωπος, αν αντιπά βουτσάκι, γιατί μου φέρνει βουτσάκι και χτενάκι? Είναι της υπερβολής πάντα και στην προσπάθεια του να ευχαριστήσει, ταλαιπωρεί με και μετά τον γκρινιάζω και ταλαιπωρώ τον. Είναι people pleaser δηλαδή, με λίγα λόγια. Είναι ένας people pleaser, υπερβολικός people pleaser. Αγία μου, κουραστικό πράγμα.
ενώ στο κομματήριο τώρα θα είχα απαντήσει για 17 email. Καταλάβετε τι εννοώ. Δεν καταλάβετε. Τι να καταλάβετε που παραλαλώ. Παραλαλώ μόνη μου. Βεβαίως, παραλαλώ μόνη μου. Alone, alone here in the house, παραλαλώ. Λοιπόν, η ώρα είναι 1:50, που σημαίνει ότι 2:50 θα το βγάλουμε.
και μας είπε μέσα στη ρίζα να το τρίψω για να πάει παντού μέσα στη ρίζα. Μέσα στη ρίζα, το θέμα είναι όμως να μην βγει και έξω από τη ρίζα, να κρούσουμε το μαλλίν μας. Είπαμε ότι στο ξαφθόν το πρόβλημα είναι να βγει παντού τη ρίζα. Αυτό. Τώρα θα πάω να το βάλω μέσα σε ένα σκουφί. Έβαλα ένα σακουλάκι και θα περιμένω τώρα μία ώρα ολόκληρη. Μία ώρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Φτιάχνω σήμερα μια ζωντανή μετάδοση, την οποία μετά νομίζω θα τη σβήσω και θα σας εξηγήσω γιατί. Γιατί έχει από χθες που κάνω διάφορα projects. Ένα εκ των οποίων νομίζω το έχετε δει στο κανάλι. Είδατε χθες το βράδυ που ανέβηκε το βίντεο με την Ιωάννα, τη Στεφανή, για τη βιολογία του κορονοϊού. Το είδατε? Αρχίζει. Δες τι να με βλέπετε. Το έχετε δει εσείς αυτό το βίντεο? Για την βιολογία του κορονοϊού. Που βρήκαμε την κοπέλα, την επιστήμονα, την Κύπρια, που είναι στη Λοζάνη, στο Πανεπιστήμιο της Λοζάνης, η οποία ήρθε στο κανάλι μας μέσω YouTube και μας εξήγησε τι σημαίνει ιός. Το είδαμε, λοιπόν. Καλημέρα σε όλους. Πίνω καφέ. Λοιπόν, έχει από χθες που έχω γίνει πολύ τραυματίας. Όχι τραυματίας, πολύ τραυματίας. Μόλις σας στέλνω Παναγιώτης για φωτογραφία, κοιτάξτε. Είναι στον κήπο και φτιάχνει τα λασάνια, τα λέμε εμείς. Και έχει βάλει ένα σταυρό και γράφει COVID-19. Τρελός άνθρωπος αυτός. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, Μαριάννα. Λοιπόν, η Μαριάν Μέρντερ, αυτή που βλέπετε εκεί στα σχόλια, είναι μία τύπισσα η οποία θέλει να με βοηθήσει και μου έχει στείλει ένα πακέτο χθες. Τόσο από το καλαμάκι προσθέθηκε το ποτήρι του. Βεβαίως προσθέθηκε και το ποτήρι του, επειδή μαντέψτε γιατί προσθέθηκε το ποτήρι στο καλαμάκι. Μαντέψτε. Επειδή έχισα τον καφέ την άλλη φορά που ήταν νυχτό. Αχ, και τώρα αυτό ανοίγει. Πάλι θα έχουμε τα ίδια. Ναι, θα βάψουμε μαλλί. Ναι, θα βάψουμε μαλλί. Ναι, να σας πω γιατί θα βάψουμε μαλλί. Επειδή η Μαριάννα, η οποία είναι... πιάσουμε τηλέφωνο να μας πει τι είναι αυτή η Μαριάννα. Ένα λεπτό και θα πιάσουμε τη Μαριάννα τηλέφωνο. Ένα λεπτό. Καλημέρα σε όλους. Άρα θα κάνουμε τώρα ένα έτσι παρείστικο vlog. Θα βάψουμε μαζί τα μαλλιά μου. Και μετά θα το κατεβάσω. Μιλάει αυτή στο τηλέφωνο. Κόρη μου, είπα σου να βγεις στο live. Θα το κατεβάσω μετά και θα το ενώσω μαζί με όσα έχω γυρίσει από χθες, γιατί είχε από χθες που ξεκίνησε αυτή η ιστορία με τη βαφή. Καταλάβατε, θα σας δείξω και τώρα, τα έχω δείξει και χθες, ήρθε ένα κουτί μεταξύ. Δεν σας είπα το πολυτραυματίας. Το καινούριο μου που έχω πάθει είναι λόγω του ότι πονάει το πόδι και με περπατώ κουτσά, πονάει όλος μου αυχένας από εδώ μέχρι κάτω, θεά. Λοιπόν, έχει έρθει ένα μεγάλο κουτί με το ταχυδρομείο. Θα το δείτε με το courier.
Θα το δείτε και αύριο, θα το δείτε και στο βίντεο που λέω τι ακριβώς έχει μέσα. Τώρα θα ξαναπώ, γιατί τα είπα χθες. Δεν θα τα ξαναπώ τώρα. Και μου έστειλε, λέει, είμαι τυχερή που είναι ξαθό για να μην λερωθώ. Εχθές λερώθηκα, τα κατάφερα. Και μου έστειλε η Μαριάννα ένα κουτί, στο οποίο είχε μέσα δύο βαφές. Η μία βαφή είναι No Yellow Color. No Yellow Color. Το κοσί. Σπορτσάκι μου, Νικό, καλημέρα. Κόρη Μαριάννα, λέω σου, θα κάνω live και εσύ μιλάς στο τηλέφωνο, δεν τρέπεις τα μούτρα σου. Όχι, χωρίς που την κάνω. Εννοείχα, γιατί στο μην ενοχλείτε για να μπορώ να σε παρακολουθώ. Λοιπόν, εδώ πέρα κάνω ένα live, το οποίο θα το σβήσω μετά το live. Να σου πω γιατί θα το σβήσω, γιατί θα το ενώσω με εκείνα που γυρίζαμε χθες. Δεν ξέρω αν θα κάνω κάθε μέρα live, Κόσμε. Δεν ξέρω. Μη με πιέζετε, γιατί να το πιέσει. Λοιπόν, χθες βάλαμε αυτή. Δεν το γνώρισε, κορίτσι μου, καλό. Πού να ξέρω η γυναίκα, ναι. Λοιπόν, χθες βάλαμε τη βαφή τη 1322 No Yellow Color. Ναι. Και είναι ιταλικές αυτές οι βαφές, λες, είναι φανόλα. Ναι, είναι όλες ιταλικές και είναι φανόλα, ναι. No Yellow φανόλα, ναι. Και αυτές οι βαφές τις βρίσκεται. Τις βρίσκει κάποιος στη φαρμακεία ή εσείς προμηθέ. Όχι στη φαρμακεία. Να το κάνω αυτό, αλλά νομίζω είναι καλή ιδέα. Δεν είναι καλή ιδέα. Λοιπόν, κυρία Μαριάννα, εχθές μου είπες και έβαλα αυτό το χρώμα, το οποίο είναι το κίτρινο. Είναι γελο κίτρινο. Όχι, είναι ένα υπερξανιστικό, ξανθιστικό, το οποίο χωρίς δεκαπάς, θα το πω δηλαδή και στα ελληνικά, γιατί στην Κύπρο τέλος πάντων το λέμε, στα καλαμαρίστικα, γιατί στην Κύπρο το λέμε πλίτς, από το πλίτς πάουτερ, η οποία βαφή είναι έτσι αρκετά δυναμική, ώστε να ανοίξει αρκετά καλά τη ρίζα, χωρίς να γίνει πλίτς. Γιατί ρε το μαλλί μου εμένα δεν είναι κατά μαύρο. Τι είναι το μαλλί μου εμένα. Ναι, κόρη μου, κάνει η Γεωργία, φίλη μας, η Γεωργία μπορεί να παρακολουθήσει το live τώρα, αλλά η Γεωργία δεν δικαιούται να εργαστεί, γιατί έχουμε καραντίνα. Τέλος πάντων, έκαμε μου δώρον η Μαριάννα αυτά τα πράγματα. Θα βάλω γάντια τώρα. Και Μαριάννα, εξήγα μας γιατί έπρεπε να βάλω τη μια βαφή πρώτα και μετά την άλλη. Και μου έγραψε στις οδηγίες. Μαξί, με βλέπεις τώρα και από το live, δεν είναι? Α, Μαριάννα, άνοιξε υπολογιστή ή tablet να με βλέπεις. Είναι στον κόσμο της. Λοιπόν, τώρα έχω φορέσει γάντια. Εντάξει. Θέλω να μας εξηγήσεις γιατί χθες βάλαμε την πρώτη τη 1322 μόνη της και μου έγραψε στις οδηγίες μετά από τα στεγνώσεις και μετά από 5 ώρες να βάλεις τη δεύτερη. Γιατί έτσι, μπορούσα να τα βάλω όλα μαζί. Μπορεί να γίνει και μη ξεκοπεί αυτό και όλες οι βαφές μπορούν να δικτούν ανάλογα φυσικά με το και την κοινή βάση των αποχρώσεων. Όμως, εμένα με διέφερε να ανοίξω τα μαλλιά, δηλαδή να τα σχολείω από πανικό μπορώ. Όμως, να τα σχολείω και εγώ, ενώ το βιβλίο, μπορεί από πανικό. Ναι, γιατί η κομμότρια εμένα μου το κάνει μαζί. Βάζει τα πράγματα που σμίγει, τα βάζει μαζί. Δεν μου λέει τη μια μέρα και μια την άλλη. Εμείς τώρα μπορούμε να μιλήσουμε με βάση του κατασκευαστή των προϊόντων. Κορή Μαριάννα, παρέτα μας. Έχεις τάπλετ? Έχεις λάπτοπ? Επειδή άνοιξε το, κόρη Μαριάννα. Σαν κρατάς το τηλέφωνο, άνοιξε το λάπτοπ.
Δεν ακούγεται καλά, λέει η Μαριάννα. Μα το θέμα είναι να έχεις την εικόνα. Το θέμα είναι να έχεις την εικόνα, όχι να έχεις τον ήχο. Λοιπόν, θα σε ρωτήσω τώρα και θα κλείσω. Και θα το βλέπεις από το live. Εντάξει. Λοιπόν, σήμερα μου είπες ότι θα βάλω το δεύτερη βαφή, η οποία έχει νούμερο 10 eyes. Ναι. Ναι. Λοιπόν, θα βάλω μισή βαφή. Μου είπες ότι είναι 100 ml. Μπορούμε να βάλουμε τη φορά αυτή 75 ml για να μπορέσει να κλείσει το χρώμα όλο, γιατί μας ενδιέφερε να ανοίξουμε τη ρίζα με ασφάλεια. Εντάξει, τώρα θα βάλω 75 ml. Ναι. Αν βάλω και 80, αν βάλω και 70, το 2 τρίτα σημαίνει. Όχι, τα 3 τέταρτα. Σημαίνει, ναι, τα 3, δηλαδή η βαφή το σωληνάριο, το συνδεκτικό, όλες οι βαφές, έχουν κάτι σαν μετρητή που λέει ένα δεύτερο, δηλαδή λέει... Α, το είδα, ναι, είμαι εντελώς παλαβή. Έτσι, δίπλα. Οπότε... θα πάω στα 3/4 τώρα. Αδειάζοντάς την, φτάνουμε στα 3/4 της βαφής. Τώρα το είδα ότι αυτές οι βαφές έχουν αυτό το πράγμα. Είδες, όσο μεγαλώνω, μαθαίνω. Εννοείται ότι... Όταν τελειώσει η καραντίνα θα πάω στο κομμωτήριο και δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναπάψω μόνο, είναι μεγάλη φασαρία. Μεγάλη ταλαιπωρία. Είναι όντως μεγάλη φασαρία, μέχρι, δηλαδή και εγώ η ίδια πηγαίνω στην κομμωτήριο. Καλά κάνεις. Να κάνω τα μαλάκια. Τώρα κάνουμε λύσεις εκτάκτου ανάγκης, έτσι να κλέψουμε τη δουλειά των ανθρώπων. Εννοείται αυτό και με όλη την καρδιά μας έγινε ένα δώρο, δηλαδή πραγματικά για να σε ευχαριστήσουμε. Ναι, μου κάνατε ένα δώρο, ευχαριστώ. Να, σταμάτα να με σουμαλίζεις, δεν μπορώ. Σουμαλίζω, ξέρεις τι σημαίνει? Όχι. Σουμαλίζω σημαίνει χαϊδεύω, λέω καλά λόγια. Φτάνει. Δεν το κάνω. Κόρη Μαριάννα, μην είσαι people pleaser. Ευχαριστώ, γεια. Όχι, γεια, μην το κλείσεις. Λοιπόν. Τώρα έχω βάλει 75 ml από τη βαφή που τούτη εντζίνει. Τώρα έχω το μπουκαλάκι από το οξυζένε 40, το οποίο μου είπες να το βάλω όλο. Εκείνο πρέπει να πει όλο, αλλά τώρα δεν μπορούμε να υπολογίσουμε τα ml. Θεωρώ ότι είναι περίπου 30, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, το μπουκαλάκι δεν έχει για να υπολογίζεις τα ml, όντως. Μπορεί να είναι και 35. Μπορεί να είναι και 35. Αρκεί να πει το 40, μια χαρά είναι. Να μην βάλω 20. Βεβαίως και θα βάλουμε 20, γιατί δεν πρέπει να φτάσω στα 75. Δηλαδή από το 20 να βάλουμε το 1 τρίτο. Γιατί βάζουμε τόση βαφή τόσο οξυζένε? Αυτό που ενεργοποιεί, μάλλον αυτό που κάνει τη δουλειά στα λεπτά της τρίχας είναι το οξυζένε και όχι βαφή. Αλλιώς θα παίρναμε μια υπέροχη λαδοπουλιά που λέει ο λόγος και θα κάνουμε τα μαλλιά μας όλες. Έλα να σου πω, ακόμη και στα σκούρα τα χρήματα βάζεις οξυζένε? Εννοείται παντού, γιατί αυτό ενεργοποιεί τα λέπια, ανοίγει τα λέπια. Το οξυζένε κάνει τη δουλειά, την απόφρωση. Κατάλαβα, νομίζω. Ναι, ναι. Και εγώ νομίζω ότι κατάλαβα, γιατί δεν είμαι η κομμωτρία, αλλά λόγω των σεμιναρίων που... Λοιπόν, τώρα ανοίγω... Τώρα ανοίγω το οξυζένε το 20. Γιατί γράφει όρο θέραπη σας πάνω? Γράφει όρο θέραπη γιατί είναι από το brand επίσης της Φανόλα, ένα άλλο brand, το οποίο η όρο θέραπη έχει τη φιλοσοφία ότι περιλαμβάνουν όλα τα προϊόντα της εγχειρίσματα χρυσού και ραδίνη και λάδι αργάν. Δηλαδή τώρα από αυτό βάζω το μισό από αυτό? Όχι βέβαια, το 1 τρίτο, 50. Εντάξει. Είμαι καλά, 50. Το βάλα. Τώρα έχω πάρει ένα κουταλάκι για να κατέβω, γιατί ο άντρας μου χθες, αντί να μου πάρει βουτσάκι σκέτο, μου πήρε βουτσάκι με φτενάκι που δεν μπορώ να ανακατεύω. Ανακατεύουμε τώρα τη βαφή. Πόση ώρα ανακατεύουμε? Ανακατεύουμε μέχρι να γίνει ένα δείγμα καλό και να μην έχει κομπαλάκια. Γράφει μια φίλη, όχι να τα κόψεις πάλι μόνη σου, μείνε στη βαφή. Δεν είναι, εννοείται, δεν τα κόβω. Αυτό εκείνη τη φορά που τα κόψε ήμουν λίγο μεθυσμένη. Ήταν τον καιρό που πήγαινα ποτό ακόμα. Καλημέρα στην βλοχερή Κόρινθο.
Θέλεις να σου πω τη βαφή, λέει την Κλώδια Επτή. Α, αλλάζουν βαφές αυτές. Έλα να σου πω, αυτή τη βαφή στην Ελλάδα, αν πάρει μόνο στα κομμωτήρια, μπορεί να την βρει κάποιος. Μπορεί να την βρει την περίοδο αυτή, μπορεί να την βρει από το κεντρικό της Κοσμητάλ, δηλαδή από τη Θεσσαλονίκη. Η Κοσμητάλ ως εταιρεία δίνει μόνο σε κομμωτήρια. Υπάρχει και μια νική βοήθεια για προσωπική χρήση, αλλά κυρίως σε κομμωτήρια. Θα τη βρει στη Θεσσαλονίκη, στα κεντρικά του ομίλου μας. Να πω και το τηλέφωνο, πες αν του χρειάζεται κάθε κοπέλα. Αν έχει καμιά που θέλει να κάνει αυτή τη βαφή. Αυτή η βαφή, είναι άσπρη. Γιατί είναι άσπρη? Όλες είναι άσπρες. Έχουν βιολέ πιγμέντα. Είναι από τη σειρά νου γελό φανόλα. Ναι. Πες το τηλέφωνο στη Θεσσαλονίκη. Καταρχήν 0030 που είναι ο κωδικός. Το ξέρουν έτσι πιο πολύ, το θεωρώ. 2310 32 9999, αν δεν κάνω λάθος. Μου λέει η Δέσποινα, οι ξαθές βαφές είναι άσπρες, κόρη. Πού να ξέρω, μάνα μου, αφού πρώτη φορά κάνω ξαθή βαφή. Είχα κάνει κάτι πειράματα πριν από δεκαετίες και βγήκαν τα μαλλιά μου πορτοκαλό πράσινο και από τότε σταμάτησα. Λοιπόν, τώρα δεν έχει πλέον χρωμπαλάκια. Σταματάω το ανακάτεμα και είπες ότι βάζω στη ρίζα τώρα. Θέκλα μου, επειδή βλέπω κορίτσι μου γλυκό, επειδή βλέπω και εικόνα ταυτόχρονα, θα κάνω. Δηλαδή, ακούω και την ενώ την κλίση μας, αλλά βλέπω και την εικόνα. Θέλω, σε παρακαλώ, να μαζέψεις τα μαλάκια σου με κάτι, με ένα κλάμπερ, αν υπάρχει. Υπάρχουν πολλά κλάμπερ, ναι. Ωραία, για να μπορέσουμε να κάνουμε λίγο την επιρίζα, μην την φοβάσει τη βαφή, δεν αφήνει κολλήματα. Δεν φοβόμαστε τη βαφή. Το κλάμπερ το βάζω έτσι. Σωστά το βάλα. Ναι, προς τα πάνω τα μαλάκια, για να μπορέσουμε να κάνουμε όλο το στεφάνι πρώτα, θεωρώ, ή το σωστό. Το στεφάνι δηλαδή όλες τις ρίζες καλά-καλά, τις φύτρες μάλλον, συγγνώμη, καλά-καλά. Ναι, τις φύτρες χθες δεν τις έβαψε, αλήθεια να λέγεται. Ναι, το πρόσεξα λίγο. Το πρόσεξες και εσύ πως δεν έβαψα τις φύτρες. Αλλά δεν έχει να κάνει. Μας νοιάζει που άνοιξαν τα μαλάκια. Τα έχω μαζέψει με διάφορα κλάμπερ. Βλέπεις, έχω ένα κουτί με κλάμπερ. Αυτά είναι τα κλάμπερ. Αυτά λες κλάμπερ εσύ, κορή. Αυτά. Κλάμπερ, ναι, τώρα τη στιγμή αυτή η αλήθεια είναι λίγο πίσω. Όχι, μισό λεπτό. Και πώς θα τη βάλει καλέ με το απλικατέρ. Πραγματικά δεν υπάρχουν. Ναι, τώρα, σε λίγο δεν θα υπάρχουν τα μαλλιά μου. Λοιπόν, ο άντρας μου έχει πάρει ένα βουρτσάκι, το οποίο είναι από τη μια μεριά βουρτσάκι, από την άλλη χτενάκι. Ο Θεός και η ψυχή του πώς το σκέφτηκε. Το βουτάω λίγο και είπες ότι κάνω πρώτα την άκρια. Ναι, τις φύτρες μας, γύρω-γύρω. Α, να σε ρωτήσω κάτι. Πριν να κάνω τις φύτρες, πρέπει να βάλω κάποια κρέμα να προστατεύσω το δέρμα? Από τη στιγμή που κάναμε τη σούπερ ξανιχτική τη 13-22 και δεν υπήρχε κανένας ερεθισμός, δεν χρειάζεται να γίνει κανένα τεστάκι καταρχήν. Είχα βάλει όμως, κόρη, με δέρμα μας. Να βάλω και σήμερα. Είχα βάλει χθες. Να βάλω λίγο. Μπορούμε να βάλουμε λίγο βαζελίνη, αλήθεια είναι. Όχι βαζελίνη, μου βάζω κρέμα προσώπου. Όχι πάνω στις φύτρες, πιο κάτω έτσι εδώ. Λοιπόν, έβαλα. Και τώρα παίρνω με αυτό το πράγμα και βάζω στις άκριες. Πέστε μου κι εσείς, βάλε κρέμα, έβαλα. Πέστε μου κι εσείς, σωστά τα κάνω, έτσι, ενώ είναι μαζεμένα. Ναι, με κρεμούλα μαζεμένα, μια χαρά είναι, ναι. Και τώρα φροντίζω να πάνε στις φύτρες. Μια χαρά. Πίνεις κι εσύ καφέ? Εδώ στο chat γνωρίζονται, λέει την ηλικία της η Δέσποινα Φλάουερ. Κόρη Δέσποινα Φλάουερ, έχει 2 χρόνια που λες πως είσαι 32. Τι χρώμα θα το βάψω, θα δείξει το χρώμα. Τι χρώμα το βάφουμε, Μαριάννα? Το βάφουμε 10 άιρ, δηλαδή πλατινέ δεκάρι. Αλλά μετράει το ξυζενέ για να αρχίσει να γίνει λίγο έτσι όμοιο το υπόλοιπο, που μου αρέσει πάρα πολύ. Θα γίνει όπως μου το έχει φτιάξει η Γεωργία. Ναι, λατρεύω.
Βέβαια, νομίζω ότι χρησιμοποιείται και ένα φίλτρο σαμπού κάτι. Βάζει και κάτι σε λιλά, νομίζω, Γεωργία, μέσα. Κάτι σε βαφή της Γεωργίας γίνεται ένα χρώμα ultraviolet. Δέσποινα, δεν μας είπε πόσο χρονών είναι. Είσαι. Εγώ. Όχι εσύ, παιδί μου. Δέσποινα, φλάουερ που λέει έχει πόσα χρόνια που λέει πως είναι 32. Εσύ 27, όχι, γιατί Δέσποινα, φλάουερ λέω. Ναι, λέει είναι 32 και τώρα θυμήθηκα ότι έχει χρόνια που λέει ότι είναι. Δηλαδή τη στιγμή αυτή είμαι 43, τώρα λέω ότι είμαι 34. Βολεύει. Βολεύει. Εγώ λέω ότι είμαι 45 και ακόμη δεν ήρθαν τα γενέθλιά μου. Έχει μια φίλη που λέει κάνε γρήγορα, θα το κρούσεις. Όχι, πουλάκι. Επίσης μια άλλη λέει με τις πίσω χτένες που κρατάς κάνε χωρίστρες και βάψε. Είναι όλοι ειδικοί εδώ στο τσάτ. Ναι, παιδί μου, πρώτα θα κάνουμε τις σύντρες, το στεφάνι και πίσω και μετά θα είναι και το υπόλοιπο. Σιγά σιγά. Περνάμε τόσο ωραία, γελάμε τόσο πολύ με τα, που τα live που όταν μας ελευθερώσουν θα λέγω το σπίτι. Εγώ ελπίζω να επιβιώσω μέχρι να σας ελευθερώσω, γιατί σας είπα ότι εκτός από τα... Θέκλα μου, μην περνάς στο ξανθό, μόνο το φυσικό σου στηρίζα. Όλοι τα ξέρουν όλα εδώ μέσα! Παιδιά, μιλάω με την τεχνικό. Ποιο είναι το πρόβλημα σας? Κορίτσια, ψυχραιμία. Θέλουμε να τη βλέπουμε. Δεν είμαι τεχνικός. Τέλος πάντων, μιλάω με τη γυναίκα που έχει πάει σεμινάρια. Ναι, ψυχραιμία, όλα καλά. Θέλουμε να βλέπουμε τη Θέκλα μας λαμπερή. Είναι λαμπερή, ακόμη πιο λαμπερή. Και τον τελευταίο λόγο τον έχει η κυρία Γεωργία. Να τη δώσω πολλά φιλιά και χίλια ευχαριστώ. Μάνα μου, δεν έχει πρόβλημα η Γεωργία που μου στείλες δώρο μπαφές και σαμπουάν και τέτοια. Μην ανησυχείς, δεν έχει πρόβλημα. Να είναι καλά η γυναίκα, την ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Χαίρομαι και εγώ που σας βλέπω. Κόρη Μαριάννα, βλέπεις την εξέλιξη? Βλέπω κοριτσάκι μου γλυκό, το βλέπω ταυτόχρονα και ακούω ταυτόχρονα, αλλά δεν πειράζει, αρκεί που σε βλέπω. Άλλη... Δεν με νοιάζει εμένα πως ακούγομαι. Άλλη βαρεμένη αυτή. Γιατί? Έπαθε σε κλίτιδα κι εσύ. Εγώ έχω καιρό που έχω σε κλίτιδα, δεν είναι από τώρα. Πού με μάθες εσύ αυτήν την εκπομπή? Όχι, εγώ από το YouTube. Α, από το YouTube με έχεις μάθει. Ναι. Από το YouTube. Ζεις στην Κύπρο όμως. Λοιπόν, έχω βάλει το στεφάνι, το κάνα σωστά, στεφανώθηκα. Και πίσω. Να βάλω πίσω. Και εδώ λίγο που έχω κάτι τριχούλες, να μην είμαι σαν τίποτα. Ναι, μην τη φοβάσει πίσω καθόλου, πίσω από το αυτάκι. Με το λούσιμο θα φύγουν όλα, δεν είναι κάτι. Να σου πω, έχω βάλει μια πετσέτα που δεν με πειράζει, χαλάσει. Οπότε, γιατί χθες είχα βάλει εκείνο που μου φέρει ο άντρας μου, το οποίο ήταν πάρα πολύ άβουλο. Και τώρα που τα πλένουμε στο πλυντήριο, ξέρω εγώ, με 90 βαθμούς, τώρα σκοτώνονται όλα, δεν έχει τίποτα τώρα. Που πάει πάνω στο αυτί μου, δεν θα καεί τα αυτί μου. Με τη χθεσινή υπήρχε πρόβλημα να καεί τα αυτί μου, δεν είναι? Δεν υπάρχει θέμα, κορίτσι μου. Καλό, γιατί από τη στιγμή που έγινε εκείνη η ξανιχτική, η βαφή, σου λέω, δεν θα κάψει κάτι. Η χθεσινή, σου λέω, αν πήγαινε στο δέρμα θα με έκαιγε. Η χθεσινή. Ναι. Ωραία. Να μην πάει δέρμα τότε. Να μην πάει. Κόρη, σου λέω ότι χθες πρόσεχα να μην βάλω... Εντάξει, μου δίνει οδηγίες η Δέσποινα. Να πάρω ένα κλάμπερ, να ενώσω τις δυο πλευρές της πετσέτας για να μην φεύγει. Εντάξει, Δέσποινα μου. Ωραίο κοκκαλάκι, ταιριάζει με πετσέτα. Ειλικρινά, ο κόσμος διασκεδάζει. Λοιπόν, τώρα από πίσω από τα αυτιά μου. Εγώ θέλω να ανοίξουν τα κομμωτήρια. Εγώ θέλω να σταματήσουν οι καραντίνες, να μπορούν να βάφουν οι βάφτριες. Γιατί εγώ θα τα κάνω σκατά. Λοιπόν, πήγε λίγο πάνω στο αυτί μου, θα το καθαρίσω με ρωμάντουλα. Υπάρχει καθρέφτης που να στέκεται έτσι στο γραφείο επάνω? Λες να μην υπάρχει? Εντάξει. Κόρη Μαριάννα. Ναι, εντάξει, οκ. Εντάξει, έκρουσα λίγο από την καραντίνα, ρε παιδιά. Έκρουσε και σου λίγο. Είναι δυνατόν να κάνω αυτό το πράγμα χωρίς καθρέφτη, βρε Μαριάννα? Άχι, μην τα συζητάς. Λοιπόν, τώρα έχω κάνει το στεφάνι, υποτίθεται. Πίσω, πίσω, στα πίσω.
πίσω, έκανανε τίποτα. Να σηκώσω την κεφαλή μου πίσω. Πάμε και στα πίσω. Πίσω εννοώ στο σνίχι που λέμε εμείς στον Αρχένα. Στο σνίχι το κάνω τώρα, στο σνίχι. Α, ωραία, εντάξει. Είδες και τι βουρτσί μου φέρε ο άλλος, δεν το συζητώ. Μια χαρά πρακτικότατο για τις... Για ποιες. Μια χαρά, γιατί ξεχωρίζει τις στούφες και βάζει και με βάση με λεπτομέρεια. Εγώ ήθελα το απλό. Του λες ένα, σου φέρνει 10. Νομίζω ότι ο άνθρωπος υπερεύει με αυτόν για να σε ευχαριστήσει. Δεν μπορώ να το ξέρω διαφορετικά. Είναι people pleaser. Πού και αυτό χρειάζεται, εντάξει. Όχι, δεν χρειάζεται. Δεν το συζητώ όπως ήθελε να μου τα βάψει. Δεν το συζητώ όπως ήθελε να μου τα βάψει και του λέω όχι. Όχι. Μπορώ και μόνο. Θα ήταν σούπερ. Όχι, μάνα μου, δεν είμαι από αυτές τις γυναίκες που βάψουν τα μαλλιά τους ο άντρας τους. Δεν θα χρησιμοποιούμε τον άντρα μας να βάφει τα μαλλιά μας. Μπορούμε και μόνες μας. Το θεωρώ εκμετάλλευση ανθρωπίνου δυναμικού να βάζει το άντρα σου αυτά τα μαλλιά σου. Γιατί έχει γυναίκες που το κάνουν. Ξέρω κάτι σκύλες που το κάνουν αυτό το πράγμα. Μακριά από εμάς. Λοιπόν. Okay. Θεάντε θέκλα μου να βάψω μαζί και αυγολάκια να κάνω μαζί και τσουρέκι. Λέει μια φίλη. Βάλε λίγο βαφίγε στη χωρίστρα σου θέκλα. Ποια είναι η χωρίστρα μου. Μια άλλη λέει βούτα τη βαφή στο αγάντια και πασάλιψτη. Φτάσαμε σε αυτή τη φάση τώρα, τη βουτάω. Μαριάννα. Είναι καλά να απελευθερωθούμε λίγο από τα... είναι καλά λίγο να απελευθερωθούμε από τα κλάμερ για να μπορέσουμε να χωρίσουμε τα μαλάκια. Δηλαδή, σε τρία, πώς θα το πω τώρα, σε τρία μέρη και να περαστούν οι ρίζες και μετά να μπορέσουμε να κάνουμε το μασάζ στη ρίζα μας. Αυτό! Σούπερ! Αυτό! Εμπορώ! Θέλω την κομμάτριά μου! Υπομονή, λεγάκι, υπομονή! Εμπορώ! Δεν μπορώ. Θέκλα μας ξεκίνα να κάνει μασάζ και ό,τι πιάσει έπιασε. Να κάνουμε τα μαλλιά. Ελένη, και εγώ σε αυτή τη φάση είμαι μασάζ και ό,τι πιάσει έπιασε. Δεν μπορώ αυτά τα πράγματα. Θέλω να πηγαίνω να μου κάνει νυχού τα νύχια μου, τα μαλλιά μου, η κομμότρια. Είμαι αυτή τη τεχνική και τη φιλοσοφία. Δεν μπορώ να βασανίζομαι. Τώρα τα πίσω. Πώς τα βάζω. Με το γάντι. Τα εδώ. Και με το γάντι μπορούμε, αλλά μπορούμε να κάνουμε και τα πάνω. Και τα πάνω, σε παρακαλώ, λιγάκι. Ενώ πάνω... Εκεί που χωρίσαμε. Πάνω στο βάθος, θέκλα μου. Εδώ. Αυτό. Θα πάει παντού. Αυτό. Έτσι. Δηλαδή σε τρία μέρη αν χωριστεί θα πάει παντού. Να σου πω που θα πάει. Ρίζα. Αχ, και εγώ δεν ήθελα να ασχολούμαι με τέτοια πράγματα. Ξέρεις, εγώ πολυτέλειες δεν κάνω πολλές, αλλά το κομμωτήριο και την αισθητικό τα είχα από μωρό. Είναι και θέμα ψυχολογίας, θεωρώ. Όχι ρε, ενώ ότι δεν ήθελα ποτέ να βάφω μόνη μου τα μαλλιά μου. Πάντα ήθελα να πηγαίνω στον ειδικό να βάφω τα μαλλιά μου. Όπως και τα νύχια μου. Κάνε σταυρό και χώριζε το γάντι τούφες και βάλες τις λίζες στο κλάμερ. Επέθηκα. Όπου λαλούν πολύ κοκόρι, αργεί να ξημερώσει. Ναι, είναι η Μαριάννα σου της Φανόλας αυτή. Ναι. Είναι. Γεια σου. Ποια είναι αυτή. Δεν ξέρω ποια κοπέλα είναι, αλλά... Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είναι καλά. Είσαι κομμότρια, Ήβη. Δεν βάφω μαλλί αν είναι να ταλαιπωρούμε έτσι και πρόκειται να... Συμφωνώ μαζί σου, Κική! Συμφωνώ μαζί σου. Άσε με εμένα που είμαι people pleaser. Και μου στείλε η Μαριάννα τις βαφές και είπε να τις δοκιμάσω. Φυσικά, για να πω και την αλήθεια, να πω και του στραβού το δίκαιο,
Επειδή βγαίνω στα βίντεο, άμα το μαλλί είναι άβαφο, δεν χτενίζεται. Δεν στρώνει. Μα κορίτσι μου γλυκό, το κάναμε με όλη μας την καρδιά. Ξέρω ότι είναι ταλαιπωρία. Με ταλαιπωρείτε, Μαριάννα, μου στείλατε δώρο μαχαίες, μου στείλατε δώρο μάσκες και με ταλαιπωρείτε. Λευτεριά στις κομμότριες και τους κομμωτές, συμφωνώ. Συμφωνώ. Λαμπερή, πανέμορφη. Α, η Αγγελική λέει κάτι πάρα πολύ έξυπνο. Χαχαχά, θα τα βάψουμε πινέλο μπογιατζή να ξεμπερδεύω. Έχω πολλά μαλλιά. Σωστό. Η Δέσποινα Φλόερ ακόμα να μας πει την πραγματική της ηλικία. Λέει ακόμα πως είναι 32. Τι μου της είπες, Μαρία. Θεκλάκι, χωρίζεις το κεφάλι σου στο πίσω μέσα βουτσάς και βάφεις μόνο ρίζες. Θα τα βάψω όλα και που... Μαριάννα, ξέρεις ότι είμαι άτσαλη τώρα. Το έχεις δει στην πράξη, ε. Ότι. Είμαι άτσαλη. Όχι. Πάντως, το έχω βιντεοσκο... Το έχω... Θέλω λίγο να πάει η ρίζα παντού για να γίνει καλό μασάζ. Πάντως, έχω βιντεοσκοπημένο και το χθεσινό. Θα τα κάνω ένα μίξα, να το βλέπουν οι κομμότερες και να κάνουν χαρακτήρι μετά. Θα πούμε... Άμα βλέπουν οι κομμότερες πως βάφω εγώ το μαλλί, θα κάνουν όλες μαζί χαρακτήρι μη κακόν τους. Έτσι ρε, άμα το κάνω έτσι θα μπει στη ρίζα. Θα τα... Κουράστηκα, βαρέθηκα, δεν μπορώ! Αυτές τις λεπτομέρειες δεν μπορώ! Δέσποινα, πόσο χρόνο είσαι, είπες 32, έχει καιρό που λες ότι είσαι 32. Δεν απαντάει πάλι. Α, δεν το είδα, λέει. Είναι κορίτσι μου, καλό, εγώ σου λέω. Είμαι 43. Καλά που... Είμαι περήφανη, πες την ηλικία σου. 43 I am. Λέει μια θεϊκό. Καλά που πρόλαβα και μαγείρεψα, γιατί μαζί σου έχουμε χάσει τα μυαλά και σε λίγο και τα μαλλιά μας. Χα, χα. Keep calm, Θέκλα. Δεν με ακούς, σε παρακαλώ, χώρισε παράλληλες χωρίστρες και βάψε μόνο ρίζα. Δεν σε ακούω, είμαι σασούρα. Τώρα έχω εκνευριστεί. Με αυτή την κατάσταση. Εν τω μεταξύ, μετράμε ώρα από την ώρα που αρχίσαμε τις ρίζες ή θα πάμε όσο να είναι. Μην αγωνόμαστε. Με... Δεν έχεις... υπάρχει άγχος. Κόρη, έπιασες ώρα. Ναι, είναι τα δικά μου τα μαλλιά που να κρούσουν. Έπιασες ώρα. Ώρα, ναι, έπιασες, Μαριάννα. Έπιασα, κορίτσι μου, ώρα. Μην ανησυχείς, θα πω, έχω την κλίση. Α, λέει η Δέσποινα. Είπα καλέ, 33 θα κλείσω, αλλά μοιάζω για 20. Η Δέσποινα και για 18 μοιάζεις που σε έχω δει από κοντά, απλώς σε πείραζα. Η Δέσποινα, για να είμαι ειλικρινής, δεν την είχα δει από κοντά. Και βλέποντας τα σχόλια της, περίμενα να δω διαφορετική εικόνα. Και βλέπω μία κομμενάρα, όχι τα σχόλια. Κατάλαβες, Δέσποινα, τι εννοώ, επειδή μιλάς έτσι πολύ και είσαι έτσι... εκφραστική και αυτά, περίμενα να δω μια πληθωρική τύπισσα, να είναι στα κιλά μου ρε παιδί μου, και έρχεται μια κομμενάρα στην παρουσίαση του βιβλίου, γύρω στα 20 είναι το μυαλό της, ναι, είναι νεανικό το μυαλό της, 15 λεπτά ρε υπάρχει να τα βάφεις, λέει ο Δίας, και έρχεται μια κομμενάρα και λέω ποια είναι αυτή μωρέ, κούκλα. Wow. Κούκλα, ναι, όχι ότι εμείς οι άλλες δεν είμαστε κούκλες. Τώρα Μαριάννα, να τα βάλω με τα χέρια μου τώρα. Ναι, κορίτσι μου, θέλω λίγο να βάλεις τα γάντια σου και να ξεκινήσεις να κάνεις μασάζ. Δηλαδή να βάλεις βαφή στα χέρια σου στα γάντια και να γίνει μασάζ. Από ρίζα. Why not, ναι, why not. Είναι προσωπική χρήση, ελεύθερα. Κάνω κάτι διαφορετικό από αυτό που είπες και λες why not. Και λίγο πίσω θέλω. Καλό πράγμα είναι αυτό που είπα, Δέσποινα. Είσαι φρέσκια στις ιδέες σου. Δεν είσαι γερασμένη. Είσαι αισιόδοξη. Μερικές φορές. Ωραία. Είσαι ρομαντική. Θέλω μέσα ακριβώς και πίσω λίγο ένα καλό μασάζ. Όπως λουζόμαστε, αρκεί να μπαίνουν και μέσα στη ρίζα. Τα έχω κάνει. Σαν τα μούτρα μου τα έχω κάνει. Να τα χτενίσω και λίγο. Όχι ακόμα. Λίγο θέλω να μπουν τα δάχτυλα μέσα στη ρίζα. Έτσι όπως το βλέπω τώρα. Παιδιά, είναι πολύ κουραστικό. Τώρα Θεός βοηθός, λέει η Μαριάννα. Πολύ κουραστικό. Σε respect στις κομμότριες. Respect τους κομμωτές. Respect. Respect τους καλωρίστ. Ηρωίδες.
Σουηδέζα θα βγω, τώρα είστε θα βγω. Α, θα βγω. Πάντως, χθες όταν τα έλουζα, επειδή είμαι, καταλάβετε ότι είμαι αντζαμού εντελώς, παιδιά, χθες έβαψα τις ρίζες. Θα σας το βάλω μετά ολόκληρο το βίντεο. Χθες έβαψα τις ρίζες και σήμερα τα βάφω όλα για να κάνουμε... Πες το τι θα κάνουμε, Μαριάννα, εγώ δεν ξέρω από. Θα το κάνουμε το πιμέντο, τι θα κάνουμε σήμερα, που έλεγες. Μαριάννα, τι είναι αυτό που κάνουμε σήμερα. Αυτό που κάνουμε σήμερα τι είναι. Σήμερα κάνουμε την απόχρωση για να μπορέσει να καίσει λίγο με το κάτω θέλω. Κάνουμε την απόχρωση. Δηλαδή να μην έχει την διχρωμία αυτή. Αυτό... Έτσι που ήταν λίγο το κυτρινάκι. Αυτό πώς ονομάζεται αυτό το ρεφλέ αυτό το λεγόμενο. Δεν είναι ρεφλέ. Είναι απόχρωση η οποία πάλι τραβάει το κίτρινο και δίνει το ice blonde. Δεν λέγεται ρεφλέ. Δεν λέγεται ριν, δεν λέγεται τόνερ. Το ρεφλέ τι σημαίνει. Το ρεφλέ μπορεί να γίνει. Είναι αυτό το οποίο δίνει τη λάμψη, αλλά μπορεί και να τραβήξει κίτρινο και πορτοκαλί. Το λεγόμενο ριν. Φαλακρή να μην βγει και από εθνικότητα δεν μας πειράζει. Άμα βγω φαλακρή, έχουμε και φουλάρια να φορέσουμε. Αλλά εγώ χαλακρή, φυσικά δεν θα φταίει η Μαριάννα, εγώ θα φταίω. Όχι, δεν θα γίνει αυτό το πράγμα, θα το αφήσουμε να γίνει. Τώρα με βλέπεις, καλά κάνω να σταματήσω να ανακατεύω, έχω και ένα φιενικό! Ναι, πουλάκι μου, κορίτσι μου καλό, αν έχει πάει παντού σε ρίζα, η ρίζα με ενδιαφέρει, είμαι πολύ, νιώθω καλά. Νιώθεις καλά, εγώ να δεις. Σε ρίζα έχει πάει. Ωραία, ωραία. Χαρά. Τώρα... Και λίγο έτσι στους κροτάφους ένα μασάζ καλό και μια χαρά. Στην Ικρόταφη. Από το αυτάκι μας. Μάνα μου, μας τα βίντεο μόνο από μπροστά με δείχνουμε, δεν με δείχνουν από το πλάκι από πίσω. Αυτό είναι. ναι, αυτό. Ορίστε, έλα μου. Τα βίντεο μόνο από μπροστά με δείχνουν. Δεν μου γράφει... Από το πλάκι από πίσω. Το βίντεο που βγάζω στο YouTube, που θέλω για το YouTube τα βάζω τα μαλλιά, τα βάφω τα μαλλιά, δεν με δείχνει το πίσω. Στο πλάι, στο μπροστινά μόνο δείχνει. Τι το βάφσαμε όλα, έπρεπε να βάψουμε εδώ μπροστά. Τι πήγαμε στη διαδικασία και το βάψαμε όλο. Μόνο αυτό που φαίνεται. Αχ. Και τώρα έπιασες ώρα τώρα. Έπιασα ώρα, κορίτσι μου, καλό. Τώρα τα χτενίζω ή τα αφήνω. Όχι, τα αφήνουμε. Γιατί δεν τα χτενίζουμε. Πρώτα το κάναμε ολόκληρο μασάζ. Μια χαρά. Σωστό το μασάζ, όμως θα το ξανακάνω. Όχι, κορίτσι μου. Μια χαρά είναι. Φτάνει το. Δεν μπορώ, κλαίω. Έχω να γελάσω τόσο από ούτε δεν ξέρω πότε σε πήγε θεά μας. Ναι! Όντως. Τι αστείο έκανα, κόρη που κάνω βλακίες. Θεκλάκι, είδες μια Κύπρια πεθερά που κάνει χιουμοριστικά βίντεο. Την είδα και έχει πολύ πλάκα. Κοντρεύω να τρελαθώ, λέει η Φάνη, με όλα αυτά τα άσπρα μαλλιά που ξεφυτρώνω. Φάνη, τα δικά σου τα μαλλιά και είναι το φυσικό χρώμα. Κρίμα που δεν είναι κοντά η Κυριακή να δώσει ένα χέρι βοήθεια στη μάνα τη. Κυριακή. Δεν νομίζω η Κυριακή να μου άφησε τα μαλλιά μου. Ο Παναγιώτης έχει προσφερθεί να μου άφησε τα μαλλιά μου. Αλλά επειδή δεν μ' αρέσει το στυλ η γυναίκα να λέει στον άντρα βάψε μου τα μαλλιά επιτακτικά, προτιμώ να το κάνω μόνη μου. Κάτι έχω στο μυαλό μου, κατάλαβες, κάποιες εικόνες έχω στο μυαλό μου, κάποιες γυναίκες που κάνουν τον άντρα τους δούλο ακόμη και σε αυτό, κατάλαβες, και δεν θέλω να κάνω replicate συμπεριφορές με τις οποίες διαφωνώ. Να πω κάτι. Δεν ξύνομαι, δεν ξύνομαι, όχι, δεν ξύνομαι. Ναι, πες. Να πω κάτι πάνω σε αυτό που το θεωρώ ελάχιστα ενδιαφέρον, δεν ξέρω να τολμήσω να το πω. Κάθε μήνα μου τα κάνει. Μάνα μου, δεν σημαίνει ότι όποιος σου τα κάνει σε έναν κακό τζοπλ. Εγώ προσωπικά δεν θέλω. Της Βαλεντίνας σας κάνει ο άντρας. Ναι, πες μου αγάπη. Να τολμήσω να πω κάτι. Τόλμησε. Όταν μία γυναίκα περιποιείται τον άντρα της και τον ξυρίζει, κακό. Όχι, μάνα μου. Η Μαριάννα, έλα σου πω. Δεν μπορώ να πω ακριβώς αυτό που σκέφτομαι. Άστο. Okay. Δεν δικαιούμαι να πω. Είσαι και νομικός και γνωρίζεις. Okay. Δεν δικαιούμαι να πω. Άστο μέχρι εκεί. Okay.
Ακόμα μια φορά λέει: Φάνη, οι άντρες θα τη βγάλουν λάδι. Εμένα ο δικός μου όλη μέρα ξυρίζεται. Κρατάει τη ξυριστική και κυκλοφορούν στο σπίτι. Έχει μια ξυριστική που τα μαζεύει και όλα αυτά. Καλημέρα, Θέκλα. Πού να δεις τι. Ναι, μα... Γι' αυτό σας λέω ότι είναι σπουδαία επαγγέλματα, λειτουργήματα, οι κομμωτές, οι αισθητικοί, οι ονειχοπλάστριες. Εννοείται ότι τα νύχια μου τα έβγαλα και δεν πρόκειται να δοκιμάσω μόνη μου. Είπες, αγαπή? Θα τολμήσω να πω λειτουργήμα ψυχοθεραπείας. Πολλά σπουδαία πράγμα. Βάου, τι λέει η Αγγελικούλα. Εγώ λόγω οικονομικών δυσκολιών έχω να πάω κομμωτήριο 5 χρόνια, τα βάφω μόνιμα, αλλά λόγω του extreme μαλλιού, ο άντρας μου μου ξυρίζει τα πλαϊνά και εγώ του ξυρίζω τον καράφλατο. Εκεί είναι συνεργασία. Ναι. Συγγνώμη, αλλά και εμένα στην καραντόρα, στην καραντήρα που τα βάψει ο άντρας μου. Τα, παιδιά, δεν μιλώ γενικά να μην βάφουν οι άντρες τα μαλλιά των γυναικών τους. Απλώς έχω ένα περιστατικό στο μυαλό μου που δεν μ' αρέσει και δεν θέλω να το επαναλάβω. Αυτό δεν έχω να κάνει με εσάς, μην το παίρνετε. Αυτό είναι καθαρά προσωπικό. Μην το παίρνετε ότι το λέω ότι όποιος άντρας βάψει τα μαλλιά δεν είναι καλά που κάνει και η γυναίκα του δεν είναι καλά που κάνει. Τώρα εδώ σίγουρα βάλαμε βαφή. Ναι, κορίτσι μου, πατούρα είναι αφού το βλέπω. Τι τόσο, δεν βλέπω πια. Γιατί είναι λίγο πιο σκούρο εδώ? Πού? Εδώ που είναι το δάχτυλο. Ή έτσι είναι. Ναι, έχουμε βάλει παντού, θα πάει παντού. Και το μασάζ του καλό θα πάει παντού. Είναι κρέμα αυτό που βλέπετε στο μέτωπο. Είναι κρέμα ανιδαντική η οποία μένει. Αυτό που βλέπετε δεν είναι βαφή, είναι κρέμα που έχω βάλει εγώ. Είναι μια πολύ ωραία κρέμα αυτή, σουκίν. Είναι αυστραλέζικη, είναι εξαιρετικά τα αυστραλέζικα προϊόντα. Αχα. Και είναι paraben free και είναι οργανική και τη βάζω στο πρόσωπο. Α! Είναι το φως από τη μια πλευρά. Τι γίνεται, ρε παιδιά, Σοφία Κομμωτής, είναι ο άντρας σου, Αηδέσποινα. Μαρία, μην ανησυχείς. Όταν τελειώσει η καραντίνα, θα θέλουμε ένα μήνα να κλείσουμε ραντεβού στα κομμωτήρια και στις αισθητικούς. Χαχαχα. Καφεδάκι φτιάξατε? Εγώ ναι. Και καφεδάκι έφτιαξα. Ένα μικρή. Κούρεψα τον αδερφό μου μέσα στον μπάνιο με ένα ψαλιδάκι των νυχιών. Και του παίρνα μια τούφα, την έκοβε με το ψαλιδάκι των νυχιών, την έριχνα στην τουαλέτα. Τον έκανα τον άνθρωπο και τι έγινε. Μπορείτε να φανταστείτε πώς έγινε. Και μετά τον ξύρισε ο πατέρας μου, τον πήγε στον κουρέα και τον ξύρισε ο πατέρας μου πρώτο νούμερο. Από τότε δεν ασχολούμαι με κόψιμο μαλλιών. Πώς είστε εσείς? Πώς είστε? Από τότε είχα το μικρό ακόμα παλιά. Μου λέει τώρα η μάνα μου ιστορίες που ήμουν μικρή και αντιλαμβάνομαι ότι πρέπει να είμαι πολύ ζωηρή. Νόμιζα ήμουν φρόνιμη. Μια χαρά χαμαγειρεύω. Μπράβο. Είμαι υπέρ του να τολμούμε την εμφάνιση μας. Παρόλο που το επάγγελμα μου είναι λίγο αυστηρό από εμφάνιση. Αγγελικούλα, τι επάγγελμα έχεις και έχεις το μαλλί σου έτσι ξυρισμένο στο πλάι, βαμμένο extreme κλπ. Αν μπορείς να μας πεις. Αν μπορείτε να μας πείτε τι επάγγελμα έχετε. Ωραίο αυτό με το ξύρισμα. Ναι, να μ' αρέσουν κάτι στυλ που είναι το μισό διαφορετικά και το άλλο μισό διαφορετικά. Τώρα κόβω ρούχα. Είσαι λογοθεραπεύτη. Εντάξει ρε, μια χαρά μπορείς να κάνεις τα μαλλιά σου όπως θες. Είναι δυνατό μετά από αυτό το live να μην είμαστε τέλεια? Πώς να είμαστε, αχτέριστες. Πάρα πολύ πλάκα, γιατί σήμερα βγήκε το περιοδικό που είμαι εξώφυλλο. Πού το έχω? Έχω βάλει το εξώφυλλο. Από εδώ το έχω. Ήμουν εξώφυλλο σήμερα! Είμαι εξώφυλλο σήμερα! Στο TV Mania, το περιοδικό της Κυπριακής Τηλεοράσεως. Είμαι εξώφυλλο. Και έχει βάλει εδώ τίτλο. Γιατί όταν έκανα τη συνέντευξη, ήταν πρωτού μου στείλει πρωτού μου στείλει η Μαριάννα τις βαφές και έχει βάλει εδώ τίτλο: Θέκλα Πετρίδου, νιώθω όμορφα με τον εαυτό μου ακόμη και άβαθη και χτένιστη. Η ρίζα των μαλλιών μου θα επικρατήσει και το μανικιούρ μου θα ξεφτύσει, λέει γνωστή ψυχολόγος και YouTuber, έχοντας μπει από μόνη της σε αυτοπεριορισμό πρωτού η κυβέρνηση αποφασίσει lockdown. Η Θέκλα Πετρίδου είναι απολαυστική ακόμα και σε περίοδους καραντίνας. Αυτό ήτανε Πρωτού μου στείλει η Μαριάννα και με καταστρέψει! Σήμερα κυκλοφορεί το περιοδικό που λέει όμως επικρατήσει η ρίζα μου και μέσα μας εδώ και τη βάφουμε!
και με ενοχλεί ο καπνός. Ο πατέρας μου τώρα ατμίζει, λέει, τα χρόνια καπνιστής και τελείωσε δύο πακέτα την ημέρα. Μια μέρα το αποφάσισε. Ναι, δεν κάπνισα ποτέ και άρχισαν οι λευκές τρίχες να εμφανίζονται, αλλά δεν πρόκειται να τα βάψω. Δεν με νοιάζει, ανησυχώ για τόσα άλλα. Ας φύγω, ας φύγω. Ξέρετε, εγώ προσωπικά ο λόγος που βάφω τα μαλλιά μου. Να, και αυτή η φωτογραφία είναι εδώ μέσα. Αυτές οι φωτογραφίες έχουν πάρθει στην Κεσαριανή. Έχουν πάρθει. Α, αυτή η φωτογραφία είναι στην Κεσαριανή. 15 του Δεκέμβρη είχαμε κάνει αυτή τη φωτογραφία. Και αυτή είναι στο στούντιο του Γιάννη του Βελισσαρίδη. Δηλαδή, πού σε έβαλα, 1, 2, 3, 4, 5 φωτογραφίες. Και αυτή εδώ πάλι είναι στην Κεσαριανή. Ωραίες φωτογραφίες αυτές, ε. Και άμα φανταστεί κάποιος ότι τα ρούχα που φορούσα εκείνες τις μέρες ήταν. Εντάξει, αυτό είναι ιδανικό. Αυτό το είχα πάρει από ένα κατάστημα, μου το είχα δώσει από το άντλο να το φορέσω και το πήρα πίσω. Αλλά. Αχ, έχω σκίσει το περιοδικό με την. Για την άσπρη την μπλούζα την είχα χρόνια, που την είχα πάρει σε εκτόσεις. Να. Εδώ είμαι με τον Παναγιώτη. Στη βάλω και αυτή τη φωτογραφία στο τέτοιο. Ξεκίνησα στα φοιτητικά μου χρόνια για να είμαι μοντέρνα και μου κράτησε πάρα πολλά χρόνια. Το έκοψα όπως έγραψα, αλλά μου λείπει ακόμη. Δεν τελειώνει ποτέ. Γιατί δεν δοκιμάζει τον ατμό. Δεν έχασε τίποτα. Βάφαμε τα μαλλιά μου και τα έκανα σαν τα μούτρα μου. Και μετά βρέθηκε η Δέσποινα και μου είπε να βάλω το κλάμπερ. Κλάμπερ το λέτε σε αυτό. Ναι, το εξώφυλλο είναι εδώ. Ήρθε και η Μαριάν Μέρντερ. Το εξώφυλλο είναι εδώ. Είναι η δεύτερη φορά στη ζωή μου με εξώφυλλο σε περιοδικό. Πρώτη φορά ήταν πριν 2 χρόνια. Και θεωρώ ότι είναι μεγάλη υπόθεση ότι έβαλαν εξώφυλλο σε περιοδικό τηλεοράσεως μία κοπέλα η οποία είναι του YouTube και όχι της τηλεοράσεως. Ξέρετε καμιά βιολογική βαφή, όλες οι χημικές είναι καρκινογόνες. Δεν είμαστε σίγουροι ότι όλες οι χημικές είναι καρκινογόνες. Α, όπως έσκησες και το ξέρω του ψυχολογικού πόλεμου. Ρε Μαριάννα, είναι καρκινογόνες αυτές οι βαφές που μας έστειλες. Κλάμερ το λέτε. Μαριάννα, είναι καρκινογόνες! Πες μας τώρα! Θα πάθω καρκίνο και θα σου κινήσω αγωγή. Θα πω να τι ήμουνα και με έκανες καρκινοπαθή. Μαριάννα, πες γρήγορα. Πες γρήγορα, μην γράφεις ο Μαϊκόν. Πες γρήγορα, είναι όλες οι βαφές. Είναι όλες οι βαφές καρκινογόνες, ναι. Βάφω τα μαλλιά μου εδώ και τρελαίνω τον κόσμο. Πάντως είναι ωραίο αυτό που έκανα το Σαββατοκύριακο άδεια. Το δαχτυλίδι το φόρεσα, κυρία. Φυσικά το φόρεσα το δαχτυλίδι. Το φόρεσα. Όχι, είναι άλλο αυτό. Όχι, δεν το φόρεσα, συγγνώμη. Είναι άλλο που φόρεσα. Ναι, το φόρεσα, αλλά δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται. Το βλέπεις, είναι εδώ πίσω, δεν φαίνεται. Είμαι και τη TV, ρε παιδί μου, αλλά... Άλλη κουβέντα. Μαριάννα, μας απάντησες αν είναι καρκινογόνες οι βαφές ή θα πάθω καρκίνο και θα γυρεύω το λάθος, Μαριάννα Μέρντερ. Έγραψε μια φίλη ότι όλες οι χημικές βαφές είναι καρκινογόνες. Συμφωνείς? Μήπως να λουστείς, θα μας πει Μαριάννα Μέρντερ. Κορή Μαριάννα. Είμαι και ό,τι τηλέφωνο να γίνεται. Blue Royal σε χρώμα. Έλα, κορίτσι μου. Τι έγινε, Μαριάννα, έχει κολλήσει το live? Όχι, κουράσι μου. Ναι, μα δεν άκουσες που σου λέω ότι έχει μία η οποία μας έγραψε ότι όλες οι χημικές συμβαφές είναι καρκινογόνες και σε ρωτάω, καρκίνο, θες να μου δώσεις? Κουλάκι μου, πότε έγινε, πότε το άκουσα? Ήταν εκεί στο chat. Λέει μία, πού μπορούμε να βρούμε βιολογικές βαφές, γιατί όλες οι χημικές είναι καρκινογόνες. Ισχύει αυτό? Μου έχει στείλει φιλική και παθ... Αφού το είπα, δεν έχει στείλει φιλική, είπα, είναι δυνατό. Αυτή η βαφή, πώς ξέρουμε αν μια βαφή είναι 100%. Αυτές οι βαφές κόρη δικές της εταιρείας σας, η Φανόλα, είναι βιολογικές ή είναι χημικές? Δεν
είναι βιολογικές, είναι χημικές, όμως δεν έχουν παράπε λένδι ένα μήνυ, TPP, το οποίο βλάπτει πιο πολύ από την αμμονία. Έχω και τέλεια βιολογική, δηλαδή βιολογική τέλεια όμως που είναι οροθέραπη. Ένα λεπτό να σας δείξω, τι βαφές έχει τούτη η κοπελούδα. Μεταξύ εγώ η πολυτραυματίας, πονάω και ο αυχένας. Μισό λεπτό. Μήπως πρέπει να πούν 13:45, δηλαδή 2 παρατέταρτο. Γιατί εγώ μετράω τώρα η γυναίκα, τον χρόνο. Λοιπόν, αυτό, είναι το, αυτό είναι το χαρτί της Μαριάννας, της Φανόλα. Φαίνεται και άλλα πράγματα ή μόνο Φανόλα φέρνεται. Φανόλα, τυχαία, ολοθέραπη. Μπότουτζεν, το μπότοξ, το κέρατερ, υπάρχουν πολλά. Όπως δηλαδή και ομοτικά και ομοπλαστικής. Θα κάνουμε και άλλα με την Ιωάννα τα βίντεο, μην αγχώνεστε. Το όρο Color είναι βιολογικό που λες, εδώ. Ναι, είναι βιολογικό. Περίμενε, σιώπη. Μόνη μικρέμα ναι. Βαφής, χωρίς αμμονία, εμπλουτισμένη με κερατίνη, λάδι αρκάν και μικροσφυρίδια χρυσού. Αυτή είναι τέλεια αυτό, δηλαδή εγώ κάνω μερικινά σκέφια, δεν καλύπτει 100% τα λευκά μαλλιά. Η μοναδική της φόρμουλα να δομεί και βάφει τα μαλλιά παράλληλα, τα μαλλιά σας, αφήνοντας τα απίστευτα μαλακά και ενυδατωμένα. Το αποτέλεσμα είναι εκθαμβωτικά λαμπερό, χάρη στα μικροσφαιρίδια χρυσού περιέχει. Διατίθεται σε 71 αποχρώσεις και η δοσολογία της με την εξωτερική κρέμα οροθέραπη είναι ένα... Τι είναι το οροθέραπη σκόνητε καπάς με κερακή, τι είναι και λάδι. Είναι το είναι πλίτς το οποίο έχει αμμονία βέβαια, δηλαδή δεκαπάς πλίτς, bleaching powder, δεκαπάς σκόνη, το οποίο το χρησιμοποιούμε για το, όχι εμείς, οι κομμωτές, για το ψάριγμα και επιπλέον έχει χρυσό κερατίνη και λάδι αρκάν και ανοίγει ρίζα μέχρι άνετα 7 ή μπορεί και 8 τόνους. Αλλά λόγω της κερατίνης και του λάδι αρκάν και του χρυσού προστατεύει πάρα πολύ και τη δομή της ρίγας και δεν περιέχει σιλικόνη. Είναι ωραίο αυτό. Λέει καλό. Η Ελένη και από τις βαφές να γλιτώσουμε. Πώς θα γλιτώσουμε από αυτά που μας ραντίζουν. Από αυτά μας ψεκάζω θες να πεις. Ιταλία, τι τραβάτε κι εσείς εκεί πέρα. Το λάδι αρκάν κάνει θαύματα. Το λάδι αρκάν έχει καμία σχέση με τα αμύγδαλα που έχω αλλεργία. Όχι, καμία σχέση. Οξυζενέ αυτό του όρο θέραπη που έχει αυτή η εταιρεία λέει δεν έχει μέσα αμμονία. Αυτό δεν το είναι όρο θέραπη, gold activator, όρο pure. Αυτό έχει λάδι αργάν μέσα. Yeah. Αυτό. Αυτή για τους εγγύους είναι εξαθεστική. Πόσους τόνους ξανοίγει. Μέχρι 5 φτάνει, δεν πάει παραπάνω. Μέχρι 5 τόνους πάει. Ναι, ναι, αλλά έχω πλήξεις χωρίς αμμονία που δεν το συνιστώ. Γενικά στις έγκες θέλω πάρα πολύ στις γεμονούσες να προσέχουμε και να μην πειραματίζονται. Λοιπόν, θα κλείσουμε αυτό το live. Θα πάω να λούσω τα μαλλιά μου. Ναι, να κάνουμε και το σταυρό μας. Κάνει και το σταυρό σας. Να, μην... να τα λούσω και να μην τα κρούσω. Το χρώμα που έχω πριν. Μου φαίνεται ότι λίγο σκούρι είναι το μαλλί, μα αυτή θα ανοίξει. Και θα... Λέει μια φίλη, άρα δεδομένου ότι με πειράζει και οξυζενέ και αμμονία, δοκιμάσω αυτό το συγκεκριμένο, δεν θα πειράξει. Όμως μπορούμε να προμηθευτούμε αυτές τις βαφές. Αυτές οι βαφές θα υπάρχουν στην εταιρεία Cosmital. Γράψτε Cosmital στο διαδίκτυο και θα τις βρείτε. Λοιπόν, η αμμονία γιατί είναι κακό από τη στιγμή που την τρώμε. Πού τρώμε την αμμονία. Αμμονία που τρώμε. Καλή επιτυχία, τέλεια θα είναι. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Θα κλείσω τώρα το live. Θα κλείσω το live. Ευχαριστώ πολύ τη Μαριάννα από την εταιρεία Cosmital που μου κάνει δώρο όλα αυτά τα πράγματα. Στα κουλουράκια λέει έχει αμμονία. Δεν ξέρω, παιδιά. Δεν τα ξέρω, δεν είμαι χημικός. Και δεν σημαίνει ότι οτιδήποτε είναι χημικό είναι και βλαβερό. Όλα είναι χημεία στην ουσία στη φύση. Όλα είναι χημεία. Φιλιά σε όλους και πάω να λούσω μαλλί. Και μετά δεν ξέρω πότε θα βγει. Θα βγάλω ένα στο οποίο θα έχω τη μίξη. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Φιλάκια. Bye. Γεια. Γεια. Γεια.
μια πρώτη επαφή με το νέο χρώμα, θα το στεγνώσουμε και θα δούμε τι θα γίνει. Εδώ είμαστε, στη μέση του ισιώματος. Για να πω την αλήθεια, επειδή είναι τόσο κουρασμένη, έκανα μπάνιο και μετά τον μπάνιο καθίσαμε να φάμε και τώρα ήρθα να συνεχίσω το ίσιωμα. Οπότε θα φανεί στο τέλος το αποτέλεσμα. Εμένα μια χαρά μου φαίνεται το χρώμα σε αυτή τη φάση. Αλλά έχω να πω και να ξαναπώ και ξανά να ξαναπώ, να τελειώσει η καραντίνα, να πω στην κομμότρια μου, να πάω στην ηχού μου, στην αισθητικό μου, να πάω, να πάω, να πάω. Λευτεριά στις αισθητικούς, λευτεριά στις κομμότριες, λευτεριά.